a lot of soul. Αβεβαιότητα επικρατεί σε ολόκληρο τον τομέα του ελαιολάδου, κυρίως εδώ στη Λακωνία. Βρισκόμαστε στα γραφεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας. Να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρό της, τον κύριο Νίκο Προκοβάκη. Κύριε Προκοβάκη, γεια σας. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Να σας ρωτήσω αρχικά πώς ξεκίνησε η φετινή χρονιά και ποια είναι η τωρινή εικόνα στη Λακωνία. Η χρονιά ξεκίνησε πολύ καλά, με καλές προοπτικές. Και ως προς την ποιότητα και ως προς την παραγωγή και έτσι εξελίσσεται μέχρι σήμερα. Θεωρώ ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά από πλευράς παραγωγής και ειδικά στην πολύ νότια Λακωνία, στην περιοχή των Βιών, αλλά και από το Δήμο του Ευρώτα και πάνω, που είναι η χρονιά τους. Εκτιμώ ότι μπορεί να πλησιάσει στα επίπεδα της πιο πέρσινης χρονιάς, της αντίστοιχης χρονιάς. Ποιοτικά είμαστε ακόμα καλύτερα από πιο πέρσι, όμως εξαιτίας των πιέσεων δεν μπορεί να δρέψει ο κόσμος τον υδρότα του από τις τιμές που υπάρχουν. Μάλιστα. Για ποιο λόγο λοιπόν η Ελλάδα, η Λακωνία, αδυνατεί να δρέψει τους καρπούς αυτής της πλούσιας παραγωγής στο ελαιόλαδο και ποιοι κατά την άποψή σας ευθύνονται, κύριε Προκοβάκη? Εξαιρετικά. Για να δούμε ποιοι ευθυνόμαστε, πρέπει να γυρίσουμε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και σας λέω ότι ευθυνόμαστε όλοι. Εγώ ευθύνομαι σαν παραγωγός, αν το θέλετε. Ευθύνομαι όσα χρόνια ήμουν συνεταιριστής. Ευθύνεται η πολιτεία. Ευθύνεται η λογική νοοτροπία μας, που στα χρόνια εκείνα που είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε το παιχνίδι μας χωρίς μεγάλο ανταγωνισμό και ενώ την πενταετία 80-85 αλλά και μέχρι 85-1995 τότε που δινόταν αφιδώς επιδοτήσεις για τις εξαγωγές τυποποιημένου λαδιού με αποτέλεσμα να αγοράζεις τότε περίπου, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 95 το λάδι είχαν γύρω στα 6-600 δραχμές, 650, έπαιρνες περίπου για τυποποίηση και εξαγωγές τα μισά λεφτά επιδότηση. Αντί να κοιτάξουμε να βγούμε έξω, να καθιερώσουμε τον πράτο ελληνικό, να κοιτάξουμε να βγούμε ανταγωνιστικοί για τα μισά λεφτά από αυτά που αγοράζαμε, τα παίρναμε επιδοτήσεις για να ανταγωνιστούμε τους Ισπανούς που βγαίνουν στην αγορά τότε, εμείς κοιτάξαμε να γεμίζουμε άδεια δοχεία για να παίρνουμε την επιδότηση στην εσωτερική αγορά. Με αποτέλεσμα, ενώ η τυποποιημένη κατανάλωση στη χώρα δεν υπερεύει ποτέ τους 50.000 τόνους, είχαμε φτάσει 200. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά που φταίμε όλοι, η παραγωγή που ανεχόμαστε, αυτούς που τυποποιούσαν άδεια δοχεία, αυτοί που τυποποιούσαν άδεια δοχεία, αλλά και το κράτος που επιδοτούσε, που κόστησαν όλα αυτά τα πράγματα σε τιμές του 2000 1 δισεκατομμύριο 700 εκατομμύρια ευρώ, όχι δραχμές, καταλαβαίνετε ότι αν αυτά είχαν πέσει και είχαν πάει εκεί που έπρεπε να πάνε, πιθανόν η σημερινή ημέρα για το ελληνικό λάδι να ήταν καλύτερη. Άρα, κύριε Προκοβάκη, πώς πρέπει να στηρίξει η κυβέρνηση τον αγρότη? Εκτίμησή μου είναι ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα στον τομέα της τιμής. Αυτά που ακούγονται για κρατική ιδιωτική αποθεματοποίηση, γιατί έτσι λέγεται. Έχει σταματήσει εδώ και 20 περίπου χρόνια η κρατική αποθεματοποίηση. Δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα, γιατί γίνεται από ιδιώτες σε πολύ χαμηλές τιμές, δίνοντας μια προκαταβολή που δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί τα επιτόκια είναι φθηνά. Άρα η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση, πώς μπορεί να βοηθήσει? Ρίχνοντας το κόστος παραγωγής του αγρότη. Πώς μπορεί να το ρίξει? Είτε αυτά είναι φθηνότερες τιμές σε ό,τι αφορά τον αγρότη στα εφοδιά του, είτε είναι και στο πετρέλαιο με την επιδότηση, με το χαμηλό το κοντανισμό για να μπορέσει ο αγρότης να μεγαλώσει, να μεγαλώσει το μέγεθός του. Να μεγαλώσει το μέγεθός του ο πραγματικός αγρότης, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν πάμε στη Λακωνία,
ένα μεγάλο, κάνοντας μια παρένθεση, ένα μεγάλο κομμάτι παράγεται από μία αγρότηση. Οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούν περιστασιακά. Κάποια στιγμή που θα δελίσουν να τα πουλήσουν, γιατί έχουν απομονωθεί, είναι εκτός Λακωνίας κάτοικοι, δηλαδή αυτό εννοώ. Πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στον αγρότη να τα πάρει. Άρα θέλει πρόσβαση σε χαμηλό δανεισμό. Και για την κρατική αποθεματοποίηση που θα μπορούσε κάτι να γίνει. Αλλά για λάδια, αυτό που, εκεί που θα είχε, αν το θέλετε, φέτος κάποια ανταπόκριση αυτό το πράγμα, θα είχε στην περιοχή της Κρήτης ή στην περιοχή της Λέσβου εξαιτίας των κακών ποιοτήτων. Για τη Λακωνία, για την Πελοπόννησο γενικότερα, για να είμαι, δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτα. Γιατί ποιος θα πουλήσει με ένα 70 προκαταβολικά λάδι, χωρίς να ξέρει αν θα εισπράξει περαιτέρω κάτι. Μα και αυτός που θα κάνει την αποθεματοποίηση δεν ξέρει αν θα πάρει κάποια τιμή καλύτερη από αυτή. Λοιπόν, δεν προσφέρεται τίποτα. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που θα μπορεί να βοηθήσει είναι να βοηθήσει πραγματικά και όχι με το λάθος του 2006, να ανοίξει τα φτερά του με πραγματικούς εξαγωγείς, διότι ναι, μεν όλοι αυτοί με την κουρμέ ποιότητα προσφέρουν υπηρεσίες τεράστιες, αλλά οι ποσότητες που φεύγουν είναι λίγες. Πρέπει να γίνει γνωστό το ελληνικό λάδι και εκεί θέλει τη βοήθεια με πραγματικούς εξαγωγείς του της κυβέρνησης. Εκεί μπορεί να βοηθήσει. Μάλιστα. Σε αυτό το, δηλαδή, για να γίνω πιο αναλυτικός, αυτή τη στιγμή εμείς βγάζουμε, εξαγάγουμε χοντρικά το χρόνο περίπου σε 100.000 τόνους, το περισσεύμα μας δηλαδή, και βγάζουμε το 90% αυτού του περισσεύματος χύμα. Ο μόνος τρόπος για να μείνει υπεραξία στη χώρα είναι να φύγει τυποποιημένο. Να μείνει υπεραξία στον παραγωγό, θα ακούσει ακριβότερα, στις μεταφορές, στο εργατικό δυναμικό που θα απασχοληθεί, σε αυτόν που φτιάχνει τα πόματα, σε αυτόν που φτιάχνει τα μπουκάλια, σε αυτόν που φτιάχνει την ετικέτα. Είναι ένα ολόκληρο κύκλωμα που κινείται γύρω από την υποποίηση του ελαιολάδου. Αν αυτό το καταφέρουμε, όσο αυξάνει η εξαγωγή του τυποποιημένου λαδιού, τόσο θα καλυτερεύει η θέση του Έλληνα παραγωγού. Μάλιστα. Ένα αυτό. Ναι. Και δεύτερο και σημαντικότερο ακόμα το λέω. Ότι αν οι αγρότες που με ακούνε δεν ενωθούν σε μεγάλα συνεταιριστικά δευτεροβάθμια σχήματα, δεν υπάρχει μέλλον. Σας το είπα και την προηγούμενη φορά. Ναι, ναι. Οι παραγωγοί τι σας λένε και τι θα τους συμβουλεύατε εσείς? Οι παραγωγοί είναι δυσαρεστημένοι. Ακούτε δυσαρεστιάζουν, την εισπράττω καθημερινά και εγώ είμαι δυσαρεστημένος, γιατί εγώ το 90% του εισοδήματός μου είναι από το λάδι και το 10% από τα σπιρεδοειδή. Αυτή είναι η δομή του ιδιωτικού μου εισοδήματος. Άρα τους καταλαβαίνω. Εκείνο που θα τους έλεγα είναι και θα τους συμβούλευα είναι να μην στριμώχνουν ποτέ στην αγορά. Να πουλάνε τμηματικά, όχι όλη την παραγωγή τους, τμηματικά στις τιμές της αγοράς. Πρέπει να υπάρξει ομαλός εφοδιασμός. Διότι ό,τι δεν εφοδιάσουμε εμείς, θα το καλύψουν οι τινήσιοι. Και οι τινήσιοι παραδίδουν αυτή τη στιγμή στις αγορές της Ισπανίας και της Ιταλίας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1,95. Μάλιστα. Είναι καλύτερο το δικό μας, το θέλει ο Ιταλός, ο Ισπανός για τα χαρμάνια του, πρέπει να του δώσουμε την ευκαιρία σιγά σιγά να το παίρνει. Αν εμείς δεν το κάνουμε, θα το κάνουν άλλοι. Οπότε ο καταναλωτής στο εξωτερικό δεν είναι τόσο εξπήρες που θεωρούμε εμείς ότι μπορεί να καταλάβει το ελληνικό λάδι, το καλύτερο λάδι. Στο σκητέ τη τσέπη του και τη τιμή στο μπουκάλι. Πολύ σημαντικό αυτό. Η υποβολή των αιτήσεων για την ενία, πότε ξεκινά, κύριε Προκοβάκη, έχει αλλάξει κάτι φέτος? Εγώ ακούω πολλά, διαβάζω πολλά, θα δούμε. Εγώ κρατάω μικρό καλά τις εξαγγελίες κάποιων εφημερίδων. Γιατί ακόμα δεν υπάρχει επίσημη. Γνωρίζουμε την ημερομηνία, έναρξη. Εντάξει, εγώ κάποια εφημερίδα έγραψε ότι θα ξεκινήσει τώρα μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Εγώ κρατώ μικρό καλά, θα δούμε. Εγώ δεν έχω κάτι υπόψη μου, κάποια επίσημη εξαγγελία από τον κάθε αρμόδιο οργανισμό, τον ΟΠΚΕΠΕ. Δεν το ξέρω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. A lot of soul.